τον Χριστοδουλόπουλο. Γιάννη. Ναι, το Ρουκάβι να ετοιμάσει, θα δούμε τη φάση. Κλέιτον μπαίνει στην περιοχή με ωραίο τρόπο, γυρίσει την μπάλα, το 2-2. Ο Ρουκάβινα έχει επιλογές. Μία από αυτές είναι ο Κλέιτον που του ξαναδίνει την μπάλα. Περνάει από αρκετό κόσμο η μπάλα. Ρουκάβινα αφήνει στο Χριστοδουλόπουλο 0-3. Και για να δούμε τώρα προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό για το 4-0. Και πράγματι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος που θα αναλάβει την εκτέλεση. Πολύ ωραία, μειώνει σε 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε στο ξεκίνημα της περίοδου με αυτή που έχει ετοιμάσει τώρα ο Μπρος, δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερη. Οι δύο εμφανίσεις του, ο Χριστοδουλόπουλος σε εκπληκτική ενέργεια, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Ήλιτς. Από τον ΠΑΟΚ, ιστορικό ρεκόρ είναι αυτό για την ΑΕΛ. Τα κουνάκι του Σαλπικίδη, Χριστοδουλόπουλος 3-0. Μάτος. Παλιά του Καραγκούν είναι καλή για τον Χριστοδουλόπουλο, ωραίο γκολ για τους πράσινους στο 61. Πάσα κατά το Σαλπικίδη, offside δεν υπάρχει, βγαίνει ο Ελευθερόπουλος, εκπληκτικό κόψιμο της μπάλας για το 4-0 από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και την αποθέωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Εσύ στο corner θα είναι ο Λέτο με το αριστερό από εκείνο το σημείο. Πέρασε η μπάλα, βρίσκει στα πόδια του Σιμάο, δεν απομακρύνεται από τους Ταλούς, κακό πλασέ από τον Κανέ, μπάλα στα δίχτυα. 2-2 ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός Χριστοδουλόπουλος. Μπαίνει τώρα ο Χριστοδουλόπουλος. Ανεβαίνει, θα κάνει και το σούτ από μακριά, γκολ, 0-4, 76 λεπτό, ο Χριστοδουλόπουλος στα δίχτυα 0-5. Για να πηδήσει η μπάλα δεν τον διευκόλυνε το κοντρόλ, Κατσουράνης, Σισε, ξυπνά για τον Χριστοδουλόπουλο, εδώ να πείστε καλά ο Παναθηναϊκός, ο Χριστοδουλόπουλος συγκλίνει το σούτ, γκολ, 0-1, με αυτή την ωραία κίνηση των παικτών του Παναθηναϊκού. Λογικό. Στο 92. Ο Σισε είναι ξεχασμένος, βγαίνει όμως πίσω ο Χριστοδουλόπουλος καθώς ο Σισε έμεινε απαθής γιατί ήξερε ότι ήταν σε θέση offside και από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο μπαίνει το φινάλε. Ο Μαρίνος ψάχνει το Σισε, καταπληκτικά έφερε την μπάλα μπροστά ο Γάλλος και μπαίνει στην περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα της Καβάλας, γυρίζει 4-2 ο Παναθηναϊκός. Ο Σισε καθυστερεί, έχει μπροστά του τον Καϊτά. Έρχεται και ο Κυριαζής, το σούτ, η επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο, εύκολη δουλειά για τον Χριστοδουλόπουλο να κάνει το 3-1. Παναθηναϊκό, καθώς έχω την εντύπωση ότι θα μετακινηθεί στο κέντρο. Χριστοδουλόπουλος, φανταστικό, υπέροχο, απίθανο γκολ από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 34. Κίνηση του Πετρόπουλου για να φύγει από τον Σιώβα και να περάσει την περιοχή. Στήριγμα δεν έχει μέχρι να ανέβει ο Κουίνσι. Ο Χριστοδουλόπουλος ανοίγει το σκόρ. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Χριστοδουλόπουλο. Κοντά του ο Τσαμπούρης. Είναι 4-4. Ο Χριστοδουλόπουλος 2-0. Ο Νίνης. Ο Χριστοδουλόπουλος έχει την ευκαιρία και θα κάνει το 4-0. Στο 85. Εκτελέστηκε το τακουνάκι από τον Μπουμσόγκ, η μπάλα στα δίχτυα. Με τον τερματοφύλακα. Χριστοδουλόπουλος, γκολ! Αυτό είναι. Ο Ζέκαμπ, ο Χριστοδουλόπουλος, το σουτ, γκολ για τον Παναθηναϊκό, 1-1 στο 26. Σισοκό, υπέροχα για τον Χριστοδουλόπουλο στην κόντρα Παναθηναϊκός. Να ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος που πάει για το σουτ, το κάνει, φανταστική ενέργεια, 1-2 στο 29. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί, 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 76. Χριστοδουλόπουλος, 2-0. Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε όσο χρόνο είχε στην διάθεσή του.